centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κέντη, καλή σας ημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους σας εκεί πέρα. Τι γίνεται? Πολύ καλά, φίλε. Τι να γίνει? Αποφάσισες λοιπόν να δώσεις ξυλά σε ανθρώπους για να ζεσταθούν που δεν έχουν. Ναι, βλέποντας γύρω στο περιβάλλον μου ανθρώπους. Βέβαια το ξύλο πηγαίνουμε... είναι η αγάπη σου, έτσι και αλλιώς να το πούμε, για να κάνουμε και τις συστάσεις. Ο Νίκος ο Κέντης ουσιαστικά κεντάει πάνω στο ξύλο. Να είστε καλά, δεν είναι αυτό. Η ουσία είναι να υπάρχει η ανθρωπιά. Αλλά από ό,τι βλέπω, όλοι γύρω μας, αντί να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπό μας, να τον κοιτάξουμε, που ματώνει, δυστυχώς αδιαφορούμε. Και απευθύνομαι συγκεκριμένα στους πιο μεγάλους, έτσι. Ναι. Που δεν μπορώ να τους αποκαλέσω ούτε κύριους ούτε κυρίες. Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό που θα πω, Χριστό, αλλά έτσι είναι. Όταν πηγαίνω σε σπίτια πλέον και βλέπω να καίνε ξύλα, τι ξύλα, όχι ξύλα, μπαλέτες από μαναβική, το διανοείσαι? Πηγαίνουν, μαζεύουν από τα έξω από τα σούπερ μάρκετ, τις μπαλέτες από μαναβική. Ναι, και φοβούνται να πάνε και έστω σε ένα μέρος πιο πέρα να πάρουν λίγα ξύλα, να βρουν πεταμένα, για να μην τους γράψουν κιόλας. Και κάθονται και παγώνουν. Αν είναι δυνατόν. Από την ώρα που έκανες την ανάρτηση, πόσος κόσμος έχει πάρει για να του πας ξύλα, να σταθεί λίγο? Πάρα πολύ, Χρήστο. Πάρα πολύ. Ευτυχώς έχω δίπλα μου και μερικούς ανθρώπους δικούς μου, οι οποίοι είδανε το τι γίνεται, συνεισφέρανε. Άλλοι είτε με λίγα ξύλα, γιατί εγώ είχα 8-9 τόνους παραπάνω που τους έδωσα. Έτσι, είχανε δικά τους ξύλα, φέρανε. Άλλοι συνεισφέρανε έστω ένα λάδι, ένα μικρό χρηματικό ποσό για να πάρουν οι ανθρώποι, γιατί στα πιο πολλά σπίτια δεν έχουν ούτε και να αυτό φάνε. Ξεκίνησε όλο από μια ανάρτηση. Δηλαδή, ίσως και εσύ να μην φανταζόσουν όταν το έκανες αυτό. Όχι, δεν φανταζόμουν. Όχι, ειλικρινά δεν φανταζόμουν. Εγώ είχα όλη την καλή διάθεση. Έκοψα λίγα ξύλα παραπάνω από τα δικά μου. Γιατί πάντα έβλεπα στο μαγαζί, ερχότανε σε μένα και με παίρνανε τα διάφορα απομεινάρια που ό,τι τα λέω. Ό,τι μείνει είναι ακριβώς. Ναι, φέρε λίγο να κάψω, είτε με λάκες ήτανε, είτε χωρίς λάκες, λάκια που έτσι δεν την καίμε καν, γιατί θα πεθάνει όμως ουσιαστικά μέσα από τη βρώμα. Και έτσι, να είναι καλά, θέλω να πω, να είναι καλά. Και πας παντού, Νίκο, δηλαδή σε φωνάζουν, φέρει λίγα ξύλα σε όλα, και Καστοριά και Άργος και χωριά. Καταρχήν η ανάρτησή μου, Χρήστο, ήταν να έρθουν να πάρουν όσοι δεν έχουν από το μαγαζί, γιατί εντάξει, υπάρχει ένας φόβος, εγώ πάω να κάνω ένα καλό, αλλά υπάρχουν... Ακριβώς, φαντάσου τώρα να πηγαίνεις πουθενά ξύλα για να ζεσταθεί ο κόσμος και να σε γράψουν κιόλας. Πήρα το ρίσκο, το λέω και δημόσια, δεν φοβάμαι. Πήρα το ρίσκο γιατί έπαιρναν τηλέφωνο μερικές κυρίες και μου λέγανε κρυώνω. Και όταν μου λέγανε κρυώνω, λέω έχετε κάτι? Δεν έχω κάτι να έρθω να πάρω. Δεν ψάχνω και δεν έχω να έρθω κάτι να. Δεν μπορούσα εσύ τον συνάνθρωπό μου δίπλα να ακούω τώρα κρυώνω. Και όταν είναι μια γυναίκα 70 χρονών και να την αφήσω έτσι, όχι, με συγχωρείς, ντρέπομαι να λέγομαι άνθρωπος μετά. Για μένα προσωπικά. Ντρέπομαι να λέγομαι άνθρωπος. Δεν έχει καμία διαφορά ο κάθε συνάνθρωπος μου δίπλα από μένα. Τα παιδιά του ανθρώπου, τα δικά μου τα παιδιά. Γιατί και εγώ οικογενειάρχης είμαι, παιδιά έχω. Έτσι. Και δεν θα θέλεις ποτέ να είσαι σε μια αντίστοιχη θέση και να μην έχεις έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει. Χρήστο, ειλικρινά αυτό που έχω βιώσει αυτές τις ημέρες, ειλικρινά, τουλάχιστον παίρνω μια δύναμη αυτή τη στιγμή όσο μπορώ και έχω πει ότι όσο θα μπορέσω. Ναι, Νίκο, γιατί η τόνη δεν είναι ανεξάντλητη. Κάποια στιγμή, όσοι τόνοι και να είναι, θα τελειώσουν. Ποιο είναι περαιτέρω το μήνυμα? Ότι ο καθένας που μπορεί, ας κάνει κάτι αντίστοιχο για τις εποχές που ζούμε. Ας κάνει κάτι αντίστοιχο, ας κοιτάξουν οι βουλευτές και τα λοιπά. Οι βουλευτές, ας κοιτάξουν λίγο παραδίπλα το τι γίνεται και ας αφήσουν όλα τα...
Εννοείται ρε εσύ Χριστό, εννοείται. Τα μαλώματα και τις φασαρίες, ναι. Ναι, τελικά μόνο το καλό μας θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ το βλέπω ότι δεν θέλουν το καλό μας. Και θα το βγω και θα το πω, δεν πειράζει. Γενικά δεν θέλουν το καλό μας. Δεν είναι μόνο θέμα της δεύτερης. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτή τη στιγμή με αυτά που γίνονται, δεν ξέρω και εγώ πόσο θα αντέξω. Τι να πω. Δηλαδή, μιλάω και με άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, φίλους μου που έρχονται στο μαγαζί. Ναι. Όλοι αδυνατούν να πληρώσουν πλέον. Όχι. Βασικές υποχρεώσεις. Τα νίκια να κρατήσουν τα μαγαζιά τους, τα ρεύματά τους και αυτά. Δεν μιλάω τώρα για ΤΕΒΕ και για άλλα βασικές πράγματα. Βασικές υποχρεώσεις. Βέβαια. Βέβαια, Χριστό. Βασικές υποχρεώσεις. Βέβαια. Δεν βλέπω. Εγώ δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Δεν βλέπω, βλέπω μόνο κατρακύλα. Κατρακύλα και το στομάτι κάθε μέρα να γίνεται πέτρα. Ας βγάλω εγώ να σε βγάλω εμένα τους υπόλοιπα πράγματα άμα θέλουν. Να δούμε τι βιώνουν. Άκουγα, συγγνώμη, κάτι τελευταίο. Άκουγα προχθές την εκπομπή σας που λέγατε για τα επιδόματα. Είναι κάτι άσχημο που το παίρνουν οι άνεργοι. Και λένε, θα το παίρνουν αυτοί που είναι 10 χρόνια σε ενεργεία. Δηλαδή, μας δουλεύουν κατάμουτα. Δηλαδή, ο άλλος που έχει 2 χρόνια άνεργος, τι είναι, δεν είναι άνεργος. Είναι σαν να σε δουλεύουν μπροστά στα μάτια. Νίκο, είναι η λογική που έχει εξηγηθεί και από κυβερνητικούς παράγοντες ότι αυτοί που είναι παραπάνω από ένα χρόνο στην ανεργία ουσιαστικά έχουν βρει κάποιο τρόπο να περνάνε. Αυτή είναι η λογική και γι' αυτό δεν έχουν τύχει ποτέ κάποιες βοήθειες. Νίκο, θέλω λίγο να πάμε και στο κομμάτι όταν πας στα ξύλα εκεί. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν στα μάτια τους και τι σου λένε. Οι άνθρωποι, καταρχήν προσπαθώ να μην τους κοιτάω στα μάτια, Χρήστο, γιατί κάνουν σαν μικρά παιδιά, ειλικρινά, σαν να τους ήρθε ένα... άμα θα πω τι μου λένε οι άνθρωποι, πιστέψουν, δεν θέλω να τα βγάλω να τα πω στον αέρα, ειλικρινά. Θέλω να τα κρατήσω για μένα, έτσι, γιατί παίρνω και δύναμη από αυτό το πράγμα. Χαίρονται τόσο πολύ, ας τις ευχές, δεν θέλω ευχές να μου δίνουν κι αυτά. Εγώ αυτό που είναι να κάνω, αυτό που νιώθω σαν οίκος να το κάνω, καταρχήν αποφεύγω να τους κοιτάω στα μάτια γιατί οι άνθρωποι θέλουν ουσιαστικά με όλη τη χαρά και τη συγκίνηση που έχουν, όχι να σε φιλήσουν, έτσι, να σε αγκαλιάσουν και να μας έσωσες, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, όπως σας το λέω είναι. Είναι συνήθως ζευγάρια ηλικιωμένων, είναι οι κανονικές οικογένειες με παιδιά, ίσως στο σχολείο. Είναι και ηλικιωμένοι, είναι και ζευγάρια με παιδιά, είναι όλες οι ηλικίες, Χριστό. Μάλιστα. Όλες οι ηλικίες είναι. Είναι όλες οι ηλικίες. Και να πω ένα μήνυμα προς όλους τους συνανθρώπους μας, ας κοιτάξουν, ειδικά από τους δύσκολους καιρούς, γύρω μας, το τι γίνεται γύρω μας. Εκεί που είναι να πάρουν ένα καλό ζευγάρι παπούτσια, ας μην πάρουν ένα καλό ζευγάρι παπούτσια και να τα υπόλοιπα τα λεφτά να τα δώσουν σε ανθρώπους να βοηθήσουμε τον κόσμο, τον συνάνθρωπό μας. Γιατί ματώνει αιμορραγή. Και ειδικά επειδή μπήκαμε από σήμερα στον Δεκέμβριο, μπήκαμε στον μήνα των Χριστουγέννων, των γιορτών γενικότερα και χαρούμενων γιορτών, κάποιοι και φέτος δεν θα χαρούν καθόλου από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και με κίνησε πολύ περιέργεια, κάτι να τελειώσω, ότι πολύ η μεριά της Μεσοποταμίας. Από εκείνη τη μεριά έχεις πολύ, πολλά τηλέφωνα. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και όπως μου λένε οι άνθρωποι, φοβούνται να βγουν να πάνε να πάρουν ένα ξύλο που είναι πεταμένο από το δρόμο. Δηλαδή να πάνε στο βασάκι, δεν ξέρω και ναι, τι γιατί, έχει. Ναι, γιατί πάντα υπάρχει ο φόβος των ελέγχων και ξέρεις, ναι, καμιά φορά δηλαδή, πας να πάρεις ένα ξύλο και ένα να βρεις πεταμένο, ένα πεταμένο ξύλο που θα σαπίσει αν είναι δυνατόν. Όχι να κόψουν οι άνθρωποι. Ένα πεταμένο ξύλο που θα σαπίσει να το βάλει να ζεσταθεί αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Πόσο φόβο βλέπω στα μάτια αυτών των ανθρώπων. Δεν περιγράφεται ο φόβος. Δεν μπορούν οι ανθρώποι να... Εγώ, όσο έχω μιλήσει, δεν μπορούν να σκεφτούν τίποτα λόγω ότι το μυαλό τους έχει κολλήσει από όλα αυτά που γίνεται. Όταν όσο είναι σε απόγνωση, δεν έχει να ζεσταθεί, δεν έχει να φάει, φυσικό και επόμενο είναι ότι δεν μπορεί να σκεφτεί. Φυσικό και επόμενο είναι ότι δεν θα μπορεί να σκεφτεί. Με συγχωρείς για τον τόνο μου λίγο, αλλά το βγάζω, Χρήστο, γιατί όλα αυτά που είδα. Φρίκαρα, θα το πω λαϊκά, φρίκαρα. Νίκο, εγώ εύχομαι όσο μπορείς ακόμη να συνεχίσεις. Δεν ξέρω τι αποθέματα ακόμη έχεις, Χρήστο, για να δώσεις τον κόσμο. Εγώ ευτυχώς έχω βρει μια ομάδα δίπλα μου.
Και έχεις και κόσμο που σου φέρουν τώρα, έχουν μάθει όλοι τι κάνεις. Οι οποίοι είναι ανώνυμοι, είτε με χρηματικό ποσό, είτε με λάδι. Και είτε θέλουν με αυτόν τον τρόπο να βοηθούν. Ναι. Ωραία. Εντοπίζω ανθρώπους που οι άνθρωποι μου ανοίγονται και μου λένε: ξέρεις τι, Νίκο, δεν έχω ούτε να φάω. Δεν θα τον αφήσουμε τον άνθρωπο έτσι, ειλικρινά. Δηλαδή θα κινήσουμε γη και ουρανό για το όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν λεγόμαστε άνθρωποι αλλιώς. Δεν λεγόμαστε άνθρωποι. Το τονίζω. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι το θετικό παράδειγμα της ημέρας, γι' αυτό σε βγάλαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλές γιορτές, Νίκο. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Έγινε Χριστό. Έγινε. Γεια σας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Γεια. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.